Ταπεινωμένοι και εγκλωβισμένοι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας παραμένουν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής η Έλενα Βατσινά, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διεκπεραίωση των αποζημιώσεων των σεισμοπλήκτων. Να κάνω μια επίκληση στη λογική σας. Είναι λογικό για την κυβέρνηση από το σύνολο των 3.000 φακέλων να έχουν εξεταστεί 106 φάκελοι σε 31 μήνες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ούτε 3,5 φάκελοι το μήνα. Και σημαίνει ότι οι υπόλοιποι θέλουν άλλους 100 μήνες για να εξεταστούν, αν το προχωράμε έτσι. Η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ μετέφερε την κραυγή αγωνία των πληγέντων από τον καταστροφικό σεισμό, καθώς 30 και πλέον μήνες μετά οι φάκελοι τους παραμένουν στα συρτάρια. Για τους ιδιοκτήτες 2.000 κίτρινων και 1.200 κόκκινων κτηρίων, η ζωή έχει σταματήσει στην 27η Σεπτεμβρίου του 2021, ανέφερε η βουλευτής Ηρακλείου. Η ζωή έχει σταματήσει στην 27η Σεπτεμβρίου του 2021. Και για την κυβέρνηση όμως ισχύει ακριβώς το ίδιο. Στο Αρκαλοχώρι για τρίτο συνεχόμενο χειμώνα, τουλάχιστον 700 άτομα θα συνεχίζουν να διαμένουν σε κοντέινερ χωρίς χρονοδιάγραμμα επιστροφής στα σπίτια τους. Μέχρι τώρα, όσον αφορά τα επισκευάσιμα κτίρια, έχουν υποβληθεί 2.617 αιτήσεις για έκδοση άδειας επισκευής. Και από αυτές έχουν προχωρήσει και έχουν εκδοθεί 111 άδειες. Όχι, έχουν ελεγχθεί 106 φάκελοι, όπως είπατε. Έχουν εκδοθεί 111 άδειες. Και όσο οι άδειες θα αυξάνονται, αυτές που θα εκδίδονται, μιας και όλο και περισσότεροι πλέον φάκελοι δεν είναι ελλειπείς. Ωστόσο, απαντήσεις για τα καυτά ζητήματα δεν προέκυψαν από την απάντηση Τριαντόπουλου. Ο ίδιος επανέλαβε ότι το ζήτημα αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων. Μεγάλο ποσοστό των φακέλων που καταδίδονται στο ΤΑΕΦ, σύμφωνα με την υπηρεσία, παρουσιάζει ελλείψεις με αποτέλεσμα να μην προχωράει η διαδικασία αποζημίωσης. Παράλληλα, υπάρχουν, το υπογραμμίζω και αυτό ξανά, και ζητήματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτηρίων και ανοιχτές κληρονομικές υποθέσεις. Παράγοντες που επιβαρύνουν σημαντικά τη διαδικασία εξέτασης των φακέλων. Επομένως, το σημαντικότερο τη δεδομένη στιγμή είναι να υποβάλουν οι πολίτες πλήρης και ορθούς φακέλους ώστε να ολοκληρωθεί το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής. Η Έλενα Βατσινά, αφού επεσήμανε ότι το πρόβλημα προέκυψε από τη διαδικασία που η ίδια η κυβέρνηση όρισε, κάλεσε τον κύριο Τριαντόπουλο να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία ώστε να αλλάξει την ίδια τη διαδικασία και να ξεμπλοκάρει τις αποζημιώσεις. Η κυβέρνησή σας έθεσε αυτή τη δεδαλώδη διαδικασία, στην οποία τελικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν υπηρεσίες. Ας την αλλάξετε. Ας πάρετε την πολιτική ευθύνη της αποτυχίας του εγχειρήματος και ας προχωρήσετε σε οριζόντιες έστω αποζημιώσεις και σε δεύτερο χρόνο το υπερβάλλον εξετάζεται από την υπηρεσία. Έχετε στη διάθεσή σας την πρόταση του ΤΕΕ, που δεν σας λέω κάτι άγνωστο, που σας προτείνει να αποζημιώσετε οριζόντια με 15.000 ευρώ τα κίτρινα κτίρια και με 8.000 ευρώ τα πράσινα.